Για ποιο λόγο να το πείτε ότι θέλετε στο πάτωμα. Πάντοτε το κριτήριό μας είναι ο Χριστός, Κυριάκη, που λένε ότι είμαστε χώμα. Πείτε ότι θέλετε στο χώμα. Υπάρχει περίπτωση το χώμα να δειχτεί, ό,τι και αν το πεις, ό,τι και αν το κάνεις, ακούς λέει να μου πει εμένα αυτά τα πράγματα. Για ποιον με πέρασε. Και οι γυναίκες για ποιά με πέρασε. Εμένα. Εμένα να μου μιλήσει έτσι. Εγώ που έχω κάνει για αυτόν τόσα, τόσα, τόσα. Σε μένα να μου πει τέτοια κουβέντα. Αδιανόητο. Και γιατί σε Τούρκους. Γιατί. Γιατί κρύβεται πάλι ο Χριστός. Έχει πειραχτεί το θηρίο μέσα που λέγεται εγώ. Τι λέτε. Είμαστε εγωιστές ή όχι. Και πού είστε ακόμα. Ακόμα είμαι στα τέσσερα πρώτα. Έχουνε πολυκέφαλο το θηρίο. Το θηρίο είναι πολυκέφαλο. Να δούμε πόσο εγωισμό έχουμε. Έχω πάρει τη μεζούρα. Και μετράω. Άρα τα μούτρα υποκρύπτουν ότι δεν έχει ικανοποιηθεί το εγώ μου. Και αντί να το ξεχάσω, το κρατώ. Άρα βγαίνει ένα άλλο θηρίο από μέσα. Η μνησικακία. Το κακό που μου παίρνει. Το θυμάμαι. Γιατί με πρόσβαλε, με έθιξε, μου θίξε την οικογένεια, μου θίξε το παιδί μου. Και σιγά μην της πω και καλημέρα τώρα που την ξαναδώ. Σιγά μην της μιλήσω. Αν θέλεις μιλήσει εκείνη. Ή εκείνος. Δεν μιλώ κιόλας. Κρατάω και πόσα. Γιατί. Γιατί θεωρώ ότι με έθιξε. Ποιον έθιξε. Το σπίτι σου, την οικογένειά σου. Και. Δεν κατάλαβα. Και. Και τι έγινε. Έπεσα να τον οξύσεις στις Νέες Υόρκες. Έπεσα ο φούρνος της γειτονιάς. Τι έγινε που δείχτηκε η οικογένειά σου. Βλέπετε ότι θέλουμε την οικογένειά μας να τη θεωρούν ή το σπίτι μας ή το πρόσωπό μας να το θεωρούν κάτι. Αυτό το να το θεωρούν κάτι ονομάζεται κοινοδοξία. Ο κοινόδοξος άνθρωπος που θέλει να απολαμβάνει δόξα η οικογένειά του, το πρόσωπό του, ότι κάτι είναι. Και γι' αυτό αν μας περιφρονήσουν ή αν μας θίξουν, θυμόμαστε. Πήγαινε στην πεθερά σου και να μην σου δώσει σημασία. Ή η νύφη, ή η πεθερά να πάει στην νύφη. Και να μην ότι καλημέρα για να μην γιορτή, για να μην δώσει καμιά άλλη σημασία. Ή να πάμε εμείς κάπου καλεσμένοι και να μην μας δώσουν σημασία. Να θεωρηθούμε ότι μας έχουνε στην πάτα. Θίγεται το εγώ μας αμέσως. Γιατί ο άνθρωπος είναι καινόδοξος. Άλλο κεφάλι αυτό η καινοδοξία. Θέλει να απολαμβάνει τη δόξα. Θέλει να απολαμβάνει τα καλή και τα όμορφα και τα ωραία. Να μιλάνε για το πρόσωπό μου, να λένε για το πρόσωπό μου. Και τι έγινε. Τι έγινε δηλαδή αν δεν ασχοληθούν μαζί μου. Ποιος είμαι για να ασχοληθούν. Άρα θεωρώ ότι κάτι είμαι. Και γι' αυτό θέλω να ασχοληθώ. Δεν θέλω να περάσω παρατήρητος. Θέλω να ασχολούνται με το πρόσωπό μου. Όχι και πολύ φανερά, αλλά να μην περάσω και απαρατήρητος. Να τι κάνει το κεφάλι της καινοδοξίας. Ή όταν θίγεται ο άλλος και το προσβάλλει ο άλλος, για όνομα του Θεού, έχω μια υπόλοιψη στην κοινωνία. Έχει ο χριστιανός υπόλοιψη. Ο χριστιανός δεν έχει υπόλοιψη. Αυτό που λέει, εγώ θέλω να έχω το κουτελό μου, καθαρό δεν υπάρχει στον χριστιανό. Δεν μας απασχολεί.
Δεν βλέπετε τους Αγίους τι λένε. Και δεν με ενδιαφέρει με τι θα πείτε. Θα με πείτε πόρνο, θα με πείτε μοιχό, θα με πείτε ομοφυλόφιλο, θα με πείτε γυναικά, θα με πείτε παιδεραστή, θα με πείτε κλέφτη, θα με πείτε απατεώνα, θα με πείτε... Πείτε λέω τι θέλετε. Κι αν δεν τα έχω κάνει λέει στην πράξη, το μυαλό μπορεί να έχουν γίνει. Πείτε ό,τι θέλετε λέει, λένε οι άλλοι. Έχετε όποια γνώμη θέλετε για το προσωπό μου. Το χριστιανό δεν πρέπει να τον ακουμπά η γνώμη των άλλων. Τι λέτε καλέ. Εσείς αματσακώνεστε μέσα στο σπίτι. Σκάσε μας ακούει η γειτονιά. Σκάσε και εγώ μπροστά και μη φωνάζεις. Ακούει η γειτονιά. Γιατί σ' ακούει και σ' ακούει η γειτονιά τι έγινε. Φοβάσαι μη πέσει η μητούλα σου. Ας πέσει και. Μα πώς θα βγω έξω, έχω ένα πρόσωπο. Δεν έχει πρόσωπο ο χριστιανός. Ο Χριστός έφτασε στην άκρα ταπείνωση. Ο δε Ιησούς εσιώπα. Δεν ασχολείται με το τι λέγανε και το τι λέγανε. Και έφυγε τον τελευταίο και το χειρότερο και όλοι οι αρχοί μας το χειρότερο εξευτελισμό. Άρα λοιπόν εμείς τι γεννόμαστε, μιμητέ Χριστού, μιμητέ των Αγίων. Σε κηρύγματα ερχόμαστε για να βελτιωθούμε, να ακούσουμε πέντε λόγια, να εντοπίσουμε τα πάθη του εαυτού μας, διότι όλα αυτά τα κεφάλια που σας λέω είναι πάθη. Και πίσω από ένα πάθος, λένε όλοι οι Άγιοι, από κάθε πάθος, πίσω από κάθε κεφάλι του πολυκέφαλου θηρίου κρύβεται ένα δαίμονας. Ένας δαίμονας κρύβεται. Και γι' αυτό έχουμε το δαιμόνιο της κενοδοξίας, το δαιμόνιο της πολυφαγίας, της οργής και ούτω καθεξής. Είναι δαιμόνια. Και γι' αυτό είναι μέσα στα πάθη η ψυχή μας. Και πρέπει να αγωνιστούμε να φτάσουμε πού? Στην απάθεια. Αυτά να φύγουν από πάνω μας. Είδατε τι είπε σήμερα το Ευαγγέλιο. Ότι ο Χριστός είναι φως και σκοτία εν αυτό ουχ υπάρχει. Και στο φως λέει μέσα του Χριστού δεν υπάρχει κοιλίδα μαύρη. Γιατί το λέει αυτό? Διότι ο ήλιος, παρότι είναι φως, έχει μαύρες κοιλίδες. Παρότι σκορπάει ο ήλιος τόσο φως, έχει μαύρες κοιλίδες. Έχει τμήματα που του είναι σκοτεινά, αλλά καλύπτονται από το φως το υπόλοιπο. Στον Χριστό δεν θα βρούμε κοιλίδα. Και δεν πρέπει να έχει και ο χριστιανός κοιλίδα. Δεν μπορεί να είμαστε χριστιανοί, δηλαδή να είμαστε οπαδοί του Ιησού και να έχουμε κοιλίδες. Και πείτε μου σας παρακαλώ, ποιο από αυτό δεν έχουμε. Καταλάβατε ότι είμαστε δαιμονόπληκτοι. Απλώς αν μας διαβάσουνε, δεν χτυπιόμαστε, όπως χτυπιούνται κάποιοι δαιμονισμένοι. Ιδάλλως όλα αυτά είναι δαιμόνια μέσα μας. Τα οποία μας πολεμούνε. Και ένα-ένα δαιμόνιο πρέπει να το πολεμήσω και να το βγάλω. Να βγάλω την οργή, να βγάλω την κατάκριση, να βγάλω τη φιλαυτία, να βγάλω το ψέμα, να βγάλω την ύβρη, να βγάλω τα μούτρα. Και όλα αυτά σε είπα. Την γενοδοξία. Δεν έχει λοιπόν υπόλοιψη. Ένα λέει ο χριστιανός. Τους Αγίους ό,τι και τους λέγανε, έλεγανε ναι. Ωραία, να τα έχω κάνει λέει. Και αν δεν τα έκανε στην πράξη, τώρα τα έχω κάνει στο μυαλό. Μόλις τους λέγανε αιρετικούς, εκεί αντιδρούσαν. Το μόνο ήθελες εσύ ιδιαίτερη πρόσκληση να κλείσει ο κινητό. Βλέπετε, προσέξτε τώρα, εγωισμός τώρα. Ο εγωισμός τώρα. Δεν είπαμε να το κλείσουμε. Εγώ θα κάνω το δικό μου. Δεν το κλείνω. Και σαν το είπε ο Πάτερ και τι έγινε. Εγώ δεν το κλείνω. Αυτό σημαίνει ο εγωισμός. Ότι εγώ κάνω το δικό μου. Κι αν τυχτεί τώρα, που δεν φύγεται για το θόλο, γιατί ξέρω εγώ τι θέλεις πω εγώ. Λοιπόν. Λοιπόν. Που δεν φύγεται, λοιπόν. Εάν
πληγότανε, δείχνει ότι πειράχτηκε. Πειράχτηκε το εγώ. Πειράζεται το εγώ. Λοιπόν, εντάξει που λέτε. Λοιπόν, κάποτε θα το βάλω. Λοιπόν, πέρα από τα μούτρα, το πείσμα. Όταν πεισμώνω και όταν εμένω και με πείσμα εμένω και δεν κάνω πίσω, όπως τα λέει τα μουλάρωση, εμπουνιέται βήμα πίσω. Και έστω και αν το δει ότι είναι λάθος, πάλι δεν κάνει πίσω. Θα μου πείτε, όταν έχω το σωστό και λέω την αλήθεια πρέπει να κάνω πίσω, ναι αδέρφια μου. Και όταν λέω την αλήθεια, αφού την είπα μία, δύο, παρετού λέει ο Απόστολος. Δεν σε καταλαβαίνει ο άλλος. Και το μόνο που θα προκαλέσεις είναι φασαρία από εκεί και πέρα. Επομένως σταμάτα του. Υποχώρησε. Είπε την αλήθεια. Ακούστηκε. Μην εμένεις. Μόνο στο θέμα της πίστεως. Εμένα. Αλλά και πάλι στα θέματα της πίστεως, εάν δεν θέλει να το καταλάβει, και εκεί πάρε το. Δεν θα τσακωθώ. Δεν θα πείσω να χαλάσω τη γαλήνη της ψυχής μου. Με τίποτα. Γιατί μπροστά στην ειρήνη της ψυχής, η ειρήνη της ψυχής κατεβάζει το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Σε ψυχή ταραγμένη δεν κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα. Άρα με τίποτα δεν αφήνω τον άλλο να με συγχύσει. Και προσέξτε, όχι να λέω μίλαση και εγώ σε γράφω, δεν σε υπολογίζω, γιατί αυτό είναι άλλο είδους εγωισμός. Είναι η σιωπή. Πολλές φορές κρατούν πολύ σιωπή, εγωιστική σιωπή, ενώ λέει ο άλλος μα είναι αυτό, αυτό και τα λοιπά, εσύ πετάς και λες κάτι, απαντάς, μετά λες δεν θες να ακούσεις, ποτέ και ακούσεις, δεν σου απαντάω και δεν μιλάει, δεν λέει κάτι. Δεν λέει κάτι. Αυτή η σιωπή είναι εγωιστική πάλι. Όχι, εσύ πρέπει να σιωπήσεις για να διατηρήσεις την ειρήνη της ψυχής σου. Είπες την αλήθεια, ακούστηκε, τελείωσε. Την κατάλαβε, την κατάλαβε. Τέλος. Η ζήλια. Και αυτό έχει βάση τον εγωισμό. Γιατί δεν το έχω εγώ. Ζηλεύω κάτι το οποίο εγώ δεν το έχω και το έχει κάποιος άλλος. Πάλι λοιπόν και εδώ υποκρύπτεται κάτω από αυτό το κεφάλι της ζήλιας ο εγωισμός. Ομοίως η έρηδα. Η έρηδα είναι από τη φιλονικία. Η φιλονικία έχει να κάνει τα αρχικά που είπα. Με το που δεν γίνεται, γιατί φιλονικούμε. Έρηδα σημαίνει φιλονικία. Γιατί δεν γίνεται πάλι το δικό μου. Η ειρωνία. Όταν ειρωνεύω τον άλλον. Αφού δεν μπορώ να ανταπεξέλθω, πηγαίνω στο δεύτερο μέρος που είναι η ειρωνία. Και τον ειρωνεύομαι. Τον δουλεύω. Καλά έφτασε τώρα, γιατί σκέψε να μιλήσεις. Αυτή μόνο η έκφραση, ή και χωρίς να μιλήσεις πολλές φορές, κάνεις μια χειρονομία, την οποία θα σας την κάνω. Ενώ σου μιλάει ο άλλος, του κάνεις τίποτα. Δεν είπες τίποτα. Με την κίνηση αυτή όμως, δείχνεις ότι εσύ είσαι ανώτερος, ενώ αυτός είναι εκατότης και γι' αυτό είσαι μπάς κλάς, στην άκρηση. Η αντιλογία. Όταν αντιλογούμε. Η υποκρισία που κρινόμαστε. Τι γίνεται με την υποκρισία. Και μάλιστα μέχρι να παντρευτεί το ζευγάρι κρίνει καλά το χαρακτήρα του. Αλλά και μετά όταν πάμε κάπου δεν είμαστε έτσι όπως είμαστε μέσα στο σπίτι. Βγάζουμε άλλον εαυτό. Γιατί δεν είμαστε ίδιοι.
Δηλαδή εδώ, με το που μπήκα μέσα, Χριστός Ανέστη, ευλογείτε πάτε. Καλωσορίσατε, έτσι μιλάτε και στο σπίτι σας. Ευλογείτε, καλωσορίσατε, τι κάνετε. Αμέσως εδώ δείχνετε έναν άλλο. Αυτό είναι. Υποκρίνεστε. Ή εγώ δεν το καταλαβαίνω. Στο σπίτι όταν έρθει ο άντρας και τα λοιπά, ή είναι ο άντρας, α, ήρθες, καλά. Εκεί είναι το φαγητό. Ήρθες. Ώρα που βρήκες και έφτασες. Δεν μιλάτε, καλώς όρισες, καλώς ορίσατε. Αλλάζετε αμέσως ύφος. Γιατί λοιπόν όταν πάω σε μια δεξίωση, όταν πάω σε ένα άλλο σπίτι, ο χριστιανός πρέπει να είναι παντού το ίδιο. Αλλά άμα συμπεριφερθώ έτσι έξω, θα με απορρίψουνε. Θα με απορρίψουνε. Και γι' αυτό βγάζω ένα ψεύτικο χαμόγελο. Ένα ανύπαρκτο πράγμα που δεν υπάρχει στο χαρακτήρα μου. Ενώ ο χαρακτήρας μου έπρεπε να ήταν έτσι και μέσα στο σπίτι. Να κερδίζω την οικογένειά μου. Να κερδίζω τους συγγενείς μου. Να κερδίζω τα παιδιά μου. Ο άντρας να κερδίζει τη γυναίκα και η γυναίκα να κερδίζει τον άντρα. Αν δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε. Η έρετε λοιπόν, η ειρωνία, η μνησικακία, η καινοδοξία, η υποκρισία, η αντιλογία και κλείνω με τη δικαιολογία. Είναι πολλά ακόμα. Αλλά πέρασε η ώρα. Είναι πάρα πολλά ακόμα. Που βάση έχουν τον εγωισμό μας. Η δικαιολογία. Λέω κάτι και αμέσως προσπαθώ να δικαιολογηθώ για κάποιο πράγμα. Για κάτι που έχει γίνει προσπαθώ να δικαιολογηθώ. Ερώτηση. Την αλήθεια λέω. Στη δικαιολογία αυτή που λέω, λέω αλήθεια. Δηλαδή, έπρεπε να ήμουν κάπου στις 7. Να τώρα στις 7 επάνω, θα κάνουμε χαιρετισμούς, είναι 7 η ώρα. Χαιρετισμούς στον Πανάγιο Τάφο, Παναγίου Τάφο. Να ανεβείτε κι εσείς μετά επάνω. Θα πάω να κάνω, θα τους κάνω κι εγώ. Θα κάνουμε τους χαιρετισμούς στον Πανάγιο και Ζωδόχο Τάφο, δηλαδή στον τάφο που θάφτηκε ο Χριστός. Τώρα που θα πάω, θα πω μια δικαιολογία. Τι δικαιολογία θα πω? Ότι δεν είχα τελειώσει το κήρυγμα. Αλήθεια θα πω. Αλλά δεν είναι στην ώρα μου. Τότε γιατί δικαιολογούμε? Αφού φταίω. Αφού φταίω γιατί δεν είμαι στην ώρα μου. Γιατί δικαιολογούμε παρότι λέω αλήθεια? Για να μην σχηματίσει ο άλλος κακή εντύπωση για το πρόσωπό μου. Να του δώσω να καταλάβω ότι ξέρεις, δεν ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Εγώ ήθελα, αλλά δεν τα κατάφερα. Ενώ που συγγνώμη, φταίω. Έπρεπε να είμαι. 7 είπα, 7 έπρεπε να είμαι. Ό,τι και να γίνει. Όταν πάω να δικαιολογηθώ, τι κάνω? Κάθε φορά πάω να παρουσιάσω ώστε τον εαυτό μου ότι είμαι εντάξει και γι' αυτό λέω και αλήθεια και μάλιστα το λέω. Δεν είναι δικαιολογία, αλήθεια λέω. Γιατί, γιατί τη λέω αυτή την αλήθεια? Ώστε ο άλλος να κρατήσει την καλή εντύπωση που έχει για το πρόσωπό μου. Μη σκεφτεί για το πρόσωπό μου κάτι λάθος. Είπα να κλείσουμε αυτό, αλλά θα συνεχίσουμε. Ναι, για όλη είναι 7, το είδα. Λοιπόν, βλέπω εδώ βαμμένα μαλλιά. Βαμμένα μαλλιά. Γιατί τα βάφουν οι γυναίκες? Γιατί θέλουν να δείχνουν ωραίες. Θέλουν να δείξουν αγέραστες. Θέλουν να δείξουν κάτι. Δεν θέλει ο άλλος να έχει κακή εικόνα του προσώπου του. Αυτό το βάφουν. Γι' αυτό δίνονται και ωραία. Είτε ο άντρας, είτε η γυναίκα όταν δίνεται.
θέλει να δείχνει να κερδίσει τον άλλον. Γιατί? Δείχνει ότι το εγώ με ικανοποιεί ο άλλος. Θέλω να αρέσω. Θέλω να μ' αγαπάνε. Μα γιατί? Γιατί ικανοποιώ το εγώ μου στην ουσία. Βλέπετε ότι από πολλές κινήσεις καλύπτω το εγώ μου ή βγαίνει μπροστά το εγώ μου. Γι' αυτό αδέρφια μου, το θηρίο αυτό του εγωισμού, όπως είπαμε ο τίτλος της ομιλίας, είναι το πολυκέφαλο θηρίο του εγωισμού. Η αντιμετώπιση, πώς θα το σκοτώσω? Ξέρετε τι έκανε ο Ηρακλής με το σπαθί του? Μόλις έκοβε το ένα κεφάλι για να μην πεταχτεί άλλο, το καυτηρίαζε. Άρα πρέπει να καυτηριάσω τα πάθη μου. Όλα αυτά, ένα-ένα να τον ζεματίσω το δαίμονα. Και πώς ζεματιάει το δαίμονας? Με το να κάνω το αντίθετο από αυτό που θέλει εκείνος. Τι θέλει εκείνος? Θέλει να οργιστώ? Όχι. Με βρίζει ο άλλος, δεν μιλάω. Υπομένω. Δε, έστω και αν μέσα μου, στην αρχή θα βράζω. Μέσα μου εδώ πέρα στο στομάχι, θα με σφίγγει στην αρχή. Και μάλιστα θα ανεβαίνει ένα μουγκριτό από μέσα μου. Θα θέλει να δει, πες το. Κρατήστε το. Μην το αφήσετε την αρχή. Μην μιλάτε και μην κάνετε και καμία γκριμάτσα. Θα δείτε, θα πνιγεί το δαιμόνιο μόνο του μέσα. Μία, δύο, τρεις. Θα ακούσετε και ο άλλος θα μείνει, θα είναι κρατός από πάνω. Και μετά ο άλλος θα έχει δείψει συνειδήσεως για όλα αυτά που είπε. Θα μου πείτε, μπορεί να πει το άλλο ήταν γένοχος και γι' αυτό δεν μίλησε. Ας πει ότι είσαι ένοχος. Τι φοβάσαι να σου καλάσει την προσωπικότητα? Ας πει. Εσύ κέρδισες αυτό που είπε ο Χριστός. Το καυτηρίασες το πρώτο. Το ίδιο στην κατάκριση, στη φιλαρτία, στο ψέμα. Ένα-ένα. Αυτά όλα πολεμιούνται με μια λέξη. Ταπείνωση. Το αντίδοτο είναι ταπείνωση. Ταπείνωση τι σημαίνει? Βάζω το κεφάλι κάτω και δεν μιλάω. Και αφήνω ο άλλος να λέει ό,τι θέλει. Δεν μιλάω. Πώς δεν μιλάει? Γι' αυτό ξεκίνησα με το χώμα. Πώς δεν μιλάει το χώμα? Με τίποτα το χώμα. Συνειδητοποιώ ότι είμαι χώμα. Το πιστεύετε ότι είστε χώμα? Αν δεν το πιστεύουμε, εδώ είναι το πρόβλημά μας. Ο άσωτος, ξέρετε γιατί σώθηκε? Γιατί στο τέλος είπε, αφού έφτασε εκεί που έφτασε, από πρίγκιπας, έφτασε να τρώει από τα γουρούνια, έφτασε να μην έχει να φάει, έφτασε να μπω στην γουρούνια και να μένει στο στάβλο, δεν του άρεσε το σπίτι του πατέρα του. Λέει μέσα η γραφή, ελθόν είσαι αυτόν, είπε. Ήρθε στον εαυτό του, μίλησε με τον εαυτό του. Σου λέει τι κάνω. Και εκεί αποφάσισε να αλλάξει. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει για να πολεμήσω είναι να γνωρίσω τα πάθη μου, να αντιληφθώ ότι είμαι άρρωστος, να αντιληφθώ ότι έχω αυτά τα πάθη, να το παραδεχτώ. Αν δεν παραδεχτώ ότι είμαι άρρωστος, δεν μπορεί ο γιατρός όσα καπάκια και να μου δίνει, δεν θα τα δέχομαι. Αλλά είναι μια χαρά. Πρέπει να παραδεχτώ ότι είμαι άρρωστος ψυχικά και να δεχτώ το φάρμακο που μου δίνει ο Χριστός, ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Γιατί αν πω εγώ έχω δίκαιο, ποτέ δεν έχω δίκαιο. Εγώ δεν έχω. Πρέπει να το λέω. Και δικαιολογημένα μου τα λέει ο άλλος. Και να μην μιλάω. Η σιωπή είναι είδος ταπείνωσης. Δεν αμήνομαι. Δεν υπερασπίζομαι τον εαυτό μου. Αφήνω τον άλλον και λέει. Μπορεί να με πει, μα είσαι αναισθητός. Και εγώ από μέσα μου θα λέω την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμαι. Τι κάνανε οι άγιοι?
Δεν τους βρίζαν, δεν τους υποφερούσαν. Ο ίδιος ο Χριστός. Δεν τους κάνανε μαρτύρια. Δεν πονάγανε. Ούτε κύκλοι δεν κάνανε. Το μόνο που κάνανε από μέσα τους δοξάζαν τον Χριστό. Διότι εκείνη την ώρα, εσκούντος το μαρτύριο, γιατί μαρτύριο είναι το να κάψεις ένα-ένα από αυτά τα κεφάλια. Είναι μαρτύριο. Για κάτι το βάλετε το πρόγραμμα στη ζωή σας. Βάλετε το πρόγραμμα στη ζωή σας. Βάλτε το καθημερινό πρόγραμμα και θα δείτε ότι είναι μαρτύριο. Πραγματικά μαρτύριο για να νικήσεις. Αλλά όταν καθαριστείς από αυτά τα πάθη, τότε έχεις μπει στο στάδιο της καθάρσεως. Και όταν έχεις μπει στο στάδιο της καθάρσεως, όταν καθαριστείς, ό,τι καθαρίζεις λάμπει. Είναι στο στάδιο που περνάει το δεύτερο στάδιο, που είναι το στάδιο του φωτισμού. Λάμπησαν το φως, όπως είναι ο Χριστός μας. Και όταν γίνησαν τον Χριστό μας, περνά στο τρίτο στάδιο, που είναι το στάδιο της θεώσεως. Τότε με τον Θεό ενώνεσαι. Γιατί φως ο Θεός, φως και εσύ, και μπορείς να ενωθείς. Τα δύο φώτα να ενωθούν. Ενώ το σκοτάδι με το φως δεν ενώνεται. Μόλις ήρθε το φως, μόλις πάει το σκοτάδι θα φύγει. Δεν αντέχει το σκοτάδι το φως. Και γι' αυτό η ψυχή μας, αν δεν έχει καταλυστεί, αν δεν έχουν φύγει αυτά τα πάθη, αν δεν έχουμε πολεμήσει τον εγωισμό με όλα τα κεφάλια του που βγάζει, τότε αδέρφια μου, όταν πεθάνει η ψυχή μας, θα είναι μαύρη. Δεν θα είναι στο φως. Δεν θα είναι στο φως αν όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα στο χαρτάκι που είχα γράψει, δεν τα έχουμε, δεν έχουμε καθαριστεί. Οπότε μόλις πεθάνω, αφού δεν θα είναι φως, το φως θα με αποβάλει, θα με διώξει. Και θα με σαν σκοτάδι που είμαι, που θα με στέλνει. Θα με αποθεί προς το σκότος. Και εκεί θα συναντήσω τους αγγέλους, τους σκότους, τους δαίμονες. Άρα που βρεθεί στην κόλαση. Αν θέλω λοιπόν να ζήσω με τον Θεό, πρέπει να καθαριστώ. Πρέπει να καθαρίσω την ψυχή μου. Για να γίνει φως. Και πρέπει να πολεμήσω με όλα αυτά τα πάθη. Και πρέπει να πολεμήσω. Και δεν ξέρω κατά πόσο τα πολεμάμε ή τα καλλιεργούμε. Δεν ξέρω κατά πόσο τα πολεμάμε ή τα καλλιεργούμε τα πάθη μας. Γιατί σήμερα μάλλον τα καλλιεργούμε. Μάλλον τα καλλιεργούμε. Έτσι λοιπόν αδέρφια μου, το πολυκέφαλο θηρίο που λέγεται εγωισμός έχει ένα γενναίο φάρμακο που απέναντι λέγεται ταφύνωση. Και πρέπει πάση θυσία να χρησιμοποιήσουμε σε κάθε περίπτωση αυτό το φάρμακο. Το φάρμακο της ταπεινώσεως. Να καθυνδιάσουμε τα κεφάλια του πολυκέφαλου θηρίου του εγωισμού. Και να αρχίσουμε να καθαρίζουμε τον εαυτό μας. Ένα-ένα κεφάλι να το τελειώνουμε. Ένα-ένα κεφάλι να τελειώνει. Για να μπορέσουμε να παρουσιαστούμε καθαροί ενώπιον του Κυρίου. Να λάμπουμε σαν το φως. Και τότε πραγματικά θα μπορούμε να ψάλλουμε και να λέμε είδαμε το φως του αληθινού. Και σε αυτή την καρδιά μέσα επαναπάπεται, γι' αυτό λέει ελάβουμε πνεύμα επουράνει. Σε αυτή την ψυχή μετά έρχεται το πνεύμα το Άγιο. Κάθεται μέσα της το πνεύμα του Άγιο. Καλόν αγώνα λοιπόν. Καλό πόλεμο με το θηρίο, το πολυκέφαλο. Και μην απελπίζεστε, γιατί έχουμε βοηθό τον Χριστό. Μην κάνετε πίσω. Κουραστικός ο αγώνας. Ο αγώνας θα έχει μάχη. Σκληρή μάχη. Αγωνιστείτε. Ο Χριστός είπε ότι όποιος δίνει τη μάχη θα νικήσει στο τέλος. Γιατί πίσω από τον κάθε χριστιανό κρύβομαι εγώ. Και εγώ εξήλθα νικών, είπε ο Χριστός, και να νικήσω. Αμήν. Όλοι να ψάχνουμε Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, Zoe, Thaddeus, Zoe.
Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω φάνω το πατή σας, και έτσι εις μνήμα στη ζωή και θανασάμους. Χριστός ανέστη.